Αμέ. Πραγματοποιήθηκε χτες το απόγευμα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εργατικού Κέντρου με την παρουσία των Προέδρων των Πρωτοβάθμιων Σωματείων. Για πρώτη φορά, σε σύσκεψη που καλεί το Εργατικό Κέντρο, συμμετείχαν 21 εκπρόσωποι πρωτοβάθμιων σωματείων της δύναμης του Εργατικού Κέντρου. Τα δύο θέματα τα οποία ήταν στην ημερήσια διάταξη αφορούσαν πρώτον την έκφραση της αλληλεγγύης και της στήριξης στους διοκόμενους εργαζόμενους και συνδικαλιστές του σωματείου, του ενιαίου σωματείου του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας, οι οποίοι δέχονται πραγματικά διώξεις από τη διοίκηση του νοσοκομείου, λες και πρόκειται όχι για αυτούς που χειροκροτούσε και χειροκροτεί ολόκληρος ο ελληνικός λαός όλο το προηγούμενο διάστημα, αλλά λες και πρόκειται για την πιο σκληρή εργοδοτική έκφραση της πιο ακραίας συμπεριφοράς στον ιδιωτικό τομέα. Αυτά είναι φαινόμενα απαράδεκτα, τα καταγγέλουμε, τα καταδικάζουμε και θα είμαστε στο πλευρό των εργαζομένων του νοσοκομείου όποτε οι συνάδελφοι εκεί μας το ζητήσουν και με όλες μας τις δυνάμεις να συντηρήξουμε και να συμπαρασταθούμε στον αγώνα αυτό τον οποίο δίνουν. Τώρα, το δεύτερο θέμα αφορούσε την συμμετοχή και της Κέρκυρας, του κερκυραϊκού λαού, των φορέων του συνδικαλιστικού κινήματος, στη μεγάλη κινητοποίηση όπου οργανώνεται από σωματεία, συνδικάτα και άλλους φορείς στις 26 του Φλεβάρι με ενάντια στη φτώχεια, ενάντια στην πολιτική όπου τσακίζει τα εισοδήματα, τα λαϊκά εισοδήματα, ενάντια στην πολιτική αντιμετώπισης της πανδημίας με ό,τι συνέπειες έχουν δημιουργηθεί όλο το προηγούμενο διάστημα που ουσιαστικά χτυπούν τα λαϊκά στρώματα και δεν έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα ούτε για την ενίσχυση της υγείας αλλά ούτε για την προστασία του λαού, του εργαζόμενου, του φτωχού λαού ο οποίος είναι αυτός όπου δέχεται τελικώς τις συνέπειες όλης αυτής της πανδημίας και όλων των προβλημάτων που συνακόλουθα έχουν ρίξει πάνω στις πλάτες τους με τις κυβερνητικές πολιτικές. Είναι η μέρα 26 Φεβρουαρίου που επιλέχθηκε, η μέρα που εμφανίστηκε το πρώτο κρούσμα πριν 2 χρόνια στη χώρα μας. 2 χρόνια λοιπόν έχουν υποστεί τεράστιες μειώσεις στα εισοδήματά τους οι εργαζόμενοι, έχουν υποστεί παραβίαση των δικαιωμάτων τα οποία είχαν κατοχυρωθεί το προηγούμενο διάστημα και βέβαια έχουν υποστεί ένα νόμο Χατζηδάκη ο οποίος έχει ψηφιστεί και ο οποίος ανατρέπει και τα τελευταία εργασιακά δικαιώματα. Ένα νόμο που θα τον επολεμήσουμε, θα δώσουμε τη μάχη να τον σταματήσουμε. Στην περίπτωσή μας εδώ στην Κέρκυρα που η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων είναι εποχιακά εργαζόμενοι, μπαίνει κυρίαρχα το αίτημα να επιδοτηθούν όλοι όσοι δεν επιδοτήθηκαν με το επίδομα ανεργίας τα 2 τελευταία χρόνια ενώ επιδοτούνταν τα προηγούμενα και αυτό ήρθε ως συνέπεια της αλλαγής της κατάστασης και ότι δεν μπορούσαν να πιάσουν τους όρους και τις προϋποθέσεις όπου με μια διαφορετική κανονικότητα είχαν τεθεί πριν το 2019. Και επίσης να απαιτήσουμε την παράταση του επιδόματος ανεργίας για όλους, ακόμα και για αυτούς οι οποίοι ήδη έχουν πάρει το επίδομα ανεργίας αυτό το πενιγρό τρίμηνο, μέχρι να ανοίξουν οι επιχειρήσεις, μέχρι να έρθει η νέα τουριστική σεζόν. Είναι ακόμα μια μεγάλη μάχη για τις συλλογικές συμβάσεις. Πρέπει να υπογραφούν συλλογικές συμβάσεις, κυρίως η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση, με αυξήσεις στους μισθούς, ώστε να μπορέσει να καυθεί και η υπόθεση της ακρίβειας κτλ. Και ταυτόχρονα να υπάρξουν και σοβαρές αυξήσεις στους μισθούς και τα δικαιώματα στις κλαδικές συμβάσεις. Και αυτή τη μάχη θα την δώσουμε. Καλούμε λοιπόν τους εργαζόμενους, τους άνεργους, τη φτωχομεσαία αγροτιά,
τους μικρούς επαγγελματίες, τους αυτοαπασχολούμενους, τους νέους και τις νέες να βροντοφωνάξουν ένα δεν πάει άλλο το Σάββατο 26 Φλεβάρι στις 11 το πρωί στην Ομαρχία που θα πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση. Κεντρικά αιτήματα είναι να μην μείνει κανείς εργαζόμενος χωρίς συλλογική σύμβαση και να υπάρξουν ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς. Να επανέλθει ο 13ος και ο 14ος μισθός και η σύνταξη. Να πάει το επίδομα ανεργίας στα 600 ευρώ για όλους τους άνεργους χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Επίδομα ανεργίας για όλους χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Παράταση του επιδόματος ανεργίας για αυτούς που ήδη πληρώνονται. Να καταργηθεί το ΦΠΑ στα είδη λαϊκής κατανάλωσης καθώς και ο έμφυας για τα φτωχά, εργατικά και λαϊκά νοικοκυριά. Να μειωθεί η τιμή του ρεύματος κατά 50% και να καταργηθούν οι φόροι στα καύσιμα και συνολικά στην ενέργεια. Να γίνει γενναία μείωση των δημοτικών τελών για τα φτωχά νοικοκυριά. Να πάει το αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ και να γίνει διαγραφή των χρέων των φτωχών εργατικών και λαϊκών νοικοκυριών. Κανένα λαϊκό σπίτι να μην μείνει χωρίς ρεύμα, χωρίς νερό, χωρίς τηλέφωνο. Όχι στις κατασχέσεις και τους πληστηριασμούς της περιουσίας του λαού. Προσλήψεις προσωπικού με σταθερή δουλειά και δικαιώματα στην υγεία, την πρόνοια, την εκπαίδευση, στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και στους τομείς πολιτικής προστασίας. Κατάργηση των ελαστικών μορφών απασχόλησης. Εδώ θέλω να κάνω μία παρέμβαση και να πω ότι πραγματοποιήθηκε μία πολύ μεγάλη απεργία στο λιμάνι του Πειραιά στην Κόσκο και αυτό που αντιμετώπισαν οι εργαζόμενοι, οι 2,5 περίπου χιλιάδες που απεργούσαν έναντι 50 που πήγαν να εργαστούν. Ήταν πριν ξεκινήσει η απεργία από τις 5 το πρωί να έχουν στηθεί ΜΑΤ, κλούβες, άβρες και τα λοιπά προκειμένου να τρομοκρατήσουν τους εργαζόμενους να μην απεργήσουν και να πάνε μέσα για να εξυπηρετηθεί ο μονοπωλιακός αυτός όμιλος. Αν αυτός ο μηχανισμός είχε κινητοποιηθεί στην Αττική Οδό όταν αποκλείστηκε ο κόσμος στα χιόνια θα είχαν πολύ γρήγορα απεγκλωβιστεί. Όμως δυστυχώς ο μηχανισμός υπάρχει, ο κρατικός μηχανισμός υπάρχει μόνο για τα συμφέροντα της μεγαλοεργοδοσίας, μόνο για τα συμφέροντα των μονοπωλιακών ομίλων και όχι για τις ανάγκες του λαού. Και αυτό είναι τεράστιο σκάνδαλο και τεράστιο ζήτημα το οποίο πρέπει να, στο οποίο πρέπει να αντισταθεί ο κερκυραϊκός λαός και ο ελληνικός λαός γενικότερα. Μέτρα προστασίας λοιπόν της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, στις μεγάλες βιομηχανικές ζώνες, στα ξενοδοχεία, στα σχολιά, τους παιδικούς σταθμούς, στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Κρατική χρηματοδότηση για τη στήριξη του δημόσιου συστήματος υγείας και επίταξη του ιδιωτικού τομέα υγείας. Αυτά είναι τα κεντρικά αιτήματα τα οποία πανελλαδικά μπαίνουν σε αυτή την κινητοποίηση και βεβαίως ο κάθε κλάδος, το κάθε σωματείο, ο κάθε φορέας καλείται και με τα δικά του αιτήματα τα οποία μπορεί να συμπληρώσει και να διεκδικήσει να βγούμε σε μια δυναμική μεγαλειώδη κινητοποίηση η οποία θα γυρίσει τον τροχό της κακομοιριάς που μας έχει βρει. Πρέπει να φύγουμε από το καναπέ, πρέπει να φύγουμε από τη μυρολατρεία, πρέπει να φύγουμε από το σκύψιμο του κεφαλιού. Όλοι ψηλά το κεφάλι, όλοι τις επόμενες μέρες που μένουν οργάνωση για να πετύχει η κινητοποίηση, για να ανατρέψει αυτή τη μίζερη πολιτική, για να μπορέσουμε να πάρουμε τις ζωές μας πίσω.